δεν βγαίνουμε με ένα μαγικό ραβδάκι. Πάει αυτό. Με τους τόκους από το χρέος πολλά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να μειωθεί η σπατάλη στο δημόσιο. Γιατί αυτό που καταλάβαμε και από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη είναι ότι οι προσπάθειες, έτσι πως πάντα πράγματα, πέφτουν στο κενό. Ναι, σε μεγάλο βαθμό από τη μια κόβουν, από την άλλη έρχονται καινούργια ελλείμματα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κ. Παπακοσταντίνου. Νομίζω ότι εκεί περίπου συζητούσαμε και χτες. Το τεράστιο ζητούμενο για το δημόσιο είναι να σταματήσει να παράγει ελλείμματα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν στην κυβέρνηση, και είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουν εύκολα, ότι όσο συντηρούν το κράτος όπως είναι, το κράτος αυτό θα παράγει συνεχώς ελλείμματα. Άρα, ναι, μεν κόβουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κόβουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Αυτό είναι εύκολο θύμα. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, η συνταξιούχη είναι εύκολο θύμα. Η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων ήταν εύκολο θύμα. Νομίζω ότι κάπου αυτά όλα τελειώνουν του χρόνου. Απλώς θα επαναλάβουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πάλι δεν θα πληρωθούν 13ο-14ο, πάλι δεν θα προσαρμοστούν οι μισθοί στον πληθωρισμό, που θα πάει 4,5% τουλάχιστον μέσα στον χρόνο. Όλα αυτά θα μειώσουν τη δαπάνη του κράτους για μισθούς, που βεβαίως είναι πολλά λεφτά, είναι το 70% των συνολικών δαπανών. Όμως, για παράδειγμα, λέμε αμυντικές δαπάνες. Και λέμε να κόψουμε να μην πάρουμε ένα F-16 ή να μην πάρουμε κάποιους εξοπλισμούς. Και ήδη γίνονται σχετικές συζητήσεις. Κανείς δεν καθόμουν να κοιτάξει ότι 7 στα 10 ευρώ που ξοδεύονται για αμυντικές δαπάνες είναι έξοδα που αφορούν στρατόπεδα, στρατιωτικούς, αξιωματικούς. Ένα υπερβολικό στράτευμα το οποίο χρειάζεται μία αναδιάρθρωση, μία αναδιοργάνωση. Που φυσικά θα το κάνει πιο φτηνό. Το ίδιο ισχύει σχεδόν παντού. Στην υγεία, που είναι το μεγάλο θέμα και το γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων κολοσιαία. Mm-hmm. Βεβαίως αυτό απαιτεί μία αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, του ΙΚΑ. Αυτά λοιπόν χρειάζονται όχι μία κυβέρνηση η οποία είναι και δίνει συνεντεύξεις στα δεξιά, σκέφτεται τι ωραία που τα κάνω και όλα αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα καθίσουν να δουλέψουν. Έχουμε το εξής πρόβλημα, Σία, αν μου επιτρέπεις. Δεν έχουμε γενικούς διευθυντές. Δεν έχουμε διευθυντές. Δεν έχουμε δομή δημόσιας διοίκησης κανονική. Με αποτέλεσμα τα πάντα πηγαίνουν στους υπουργούς. Οι θέοι οι ίδιοι να ήταν, που δεν είναι μακράν, ούτε καν οι μη θέοι, δεν θα τα καταφέρουν. Κατανοητό αυτό που λες. Και από την άλλη, δεν περικόπτονται οι δαπάνες που θα περίμενε κανείς στο δημόσιο τομέα. Βλέπουμε όμως ότι το δημόσιο έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα και ένα τεράστιο όγκο χρεών προς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λεστά. Πράγμα που στην ουσία σημαίνει πρακτικά μία άτυπη στάση πληρωμών. Θα το δούμε σε λίγο στο ρεπορτάζ. Όμως πρώτα θέλω ένα σχόλιο από σένα για αυτή την κατάσταση. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, από τη μία βρήκαμε ένα τρόπο να τα βρούμε με τους ανθρώπους στους οποίους χρωστάγαμε φάρμακα. Mm-hmm. Που βεβαίως και αυτοί με τη σειρά τους, επειδή όλα αυτά τα χρόνια είναι καλά παιδιά, όταν έχετε λεφτά μας δίνετε, στο μεταξύ αυτοί τιμολογούν και όλη την καθυστέρηση. Mm-hmm. Λέγεται στην αγορά ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν τιμολογηθεί 2 φορές, 5 φορές ακριβότερα. Mm-hmm. Έρχεται όμως τώρα και συνεχίζει και χρωστάει. Χρωστάει σχεδόν παντού το ελληνικό κράτος. Και όταν χρωστάς, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς καλύτερη τιμή. Δεν μπορείς να πεις, παιδιά, θα κόψω τις δαπάνες μου, θα τα κάνω διαφορετικά. Και ας λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι θα το κάνουμε και οι υπουργοί, ακούγοντας αυτά, ότι θα το πετύχουμε. Υπάρχει ένα σπάταλο κράτος, δεν το έχει ακουμπήσει η κυβέρνηση και όσο δεν το ακουμπά, τόσο φορτώνουμε τις επόμενες γενιές και τις επόμενες χρήσεις των φορολογουμένων. Θα δούμε σε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ.